Συνδεθούμε με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη για να μας μεταφέρει μία είδηση. Μαρία. Ναι, νομίζω ότι αυτά που είπε τελευταία ο κύριος Τριανταφύλου επιβεβαιώνονται από τις κινήσεις και από τις δηλώσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Τούρκου Προέδρου του Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Καινούργια λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία μία εβδομάδα περίπου μετά γίνεται. Είναι η δεύτερη εν μέσω του πολέμου. Είναι η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία. Άρα έχουμε νέα επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν. Ακριβώς. Mm-hmm. Ο κύριος Ερντογάν, όπως μαθαίνουμε, όπως λέει η τουρκική προεδρία τουλάχιστον, δήλωσε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί, συνεχίζει τις προσπάθειές της για μια κατάπαυση του πυρός, που σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί μια συμφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και ότι μπορεί, του υπενθύμησε, να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής. Να πω όμως ότι αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων του κυρίου Τσαβούσου στην Μόσχα χθες και σήμερα στην Ουκρανία, στην πόλη Λιβύβ της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσαβούσογλου έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπε μεν ότι η ελπίδα μας για κατάπαυση του πυρός έχει αυξηθεί λίγο περισσότερο, είπε, αλλά δεν έδωσε φυσικά κάποιες περισσότερες πληροφορίες αν επετεύχθη κάποια συμφωνία, που μάλλον φαίνεται ότι δεν επετεύχθη, για να τηλεφωνήσει και ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Ερντογάν στον κύριο Πούτιν, είναι ενδεχομένως για να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες που έκανε ο Υπουργός των Εξωτερικών του και να τον πιέσει, σε εισαγωγικά πιέσει, προκειμένου να δεχθεί το ρόλο της Τουρκίας να συνεχίσει αυτή τη διαμεσολαβητική προσπάθεια. Ουσιαστικά δηλαδή ο κύριος Ερντογάν θέλει ένα πράσινο φως από τον κύριο Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί σε πρώτη φάση μια εκεχηρία στη Μαριούπολη για ανθρωπιστικούς λόγους. Και στη συνέχεια, αν επιτευχθεί αυτό, τότε να καθίσουν πάλι στο τραπέζι οι Υπουργοί Εξωτερικών ή σε επίπεδο ηγετών, όπως είπε ο Τσαβούσογλου, να γίνει μια τέτοια συνάντηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επιτευχθεί και μια μόνιμη εκεχηρία. Αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία όμως εντατικοποιεί, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και εδώ και μια εβδομάδα από την περασμένη Πέμπτη που έγινε η τριμερής, εντατικοποιεί συνεχώς αυτή την προσπάθεια. Κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν τηλεφωνήματα του κυρίου Τσαβούσογλου προς τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως επίσης και ο κύριος Ερντογάν συνομιλεί με όλους τους διεθνείς ηγέτες, όπως επίσης και σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για να δείξει ότι είναι παρόν και ότι είναι ένας ενεργός παίκτης. Έτσι μάλιστα χαρακτήρισε και ο κύριος Κουλέμπα, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, έτσι χαρακτήρισε σήμερα την Τουρκία. Είπε ότι η αποφασιστικότητα, το θάρρος και η επίσκεψή σας εδώ, κύριε Τσαβούσογλου, αποδεικνύουν ότι η Τουρκία είναι ένας ενεργός παίκτης. Θέλω όμως να αναφερθώ και στο θέμα του εγγυητή, γιατί φαίνεται ακριβώς, ότι είναι ένα Μαρία, ακριβώς. Εκεί ανεξάρτητα δηλαδή με το αν είναι ακριβές το δημοσίευμα των Financial Times και τα όσα είδαμε χθες, έχουμε λοιπόν τις δηλώσεις ότι η Τουρκία πρέπει να είναι, τουλάχιστον έτσι λέει η Ουκρανία. Το καλλιεργεί αυτό ώστε να είναι εγγυητή σε μια πιθανή συμφωνία. Είναι ουκρανική επιθυμία αυτό, ναι. Είναι ουκρανική επιθυμία από τις αρχές σχεδόν του πολέμου. Δεν είναι κάτι που αποκάλυψε μόνο χθες η Financial Times. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου σήμερα στη συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό ομολογό του αποκάλυψε ότι καταρχάς ότι η Ουκρανία μας θέλει ως εγγυήτρια χώρα και ότι η Ρωσία δεν είχε καμία αντίρρηση ως προς αυτό. Έτσι είπε στον Δημήτρο Κουλέμπα σήμερα, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι σε κάποια πιθανή συμφωνία η Τουρκία να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας με το ρόλο του εγγυητή. Και βέβαια η Ουκρανία δεν το κρύβει, όπως είπαμε από την αρχή σχεδόν, ότι θα ήθελε την Τουρκία να είναι εγγυητής στο πεδίο της ασφάλειας. Έτσι το τονίζουμε αυτό.